Καταρχήν, για να γράψω ένα βιβλίο πρέπει να το έχω συγκροτήσει κατά μέγιστο βαθμό στο κεφάλι μου. Δηλαδή πρέπει να ξέρω τι θέλω να κάνω πρώτον. Και πού να φτάσετε? Και πού να φτάσω μερικές φορές. Αλλά βέβαια αυτό απαιτεί αρκετά χρόνια. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το βιβλίο προϋπήρχαν πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι έρχονταν και ξαναρχότανε. Κάποτε τα ξεχνούσα, κάποτε με συγκινούσαν περισσότερο. Όταν καταλάβω ότι αυτό που θέλω να κάνω το έχω οργανώσει μέσα μου, ξέρω περίπου τι θέλω να κάνω, τότε αρχίζω να γράφω. Και τότε γράφω συνεχώς, γράφω, μπορώ να πω μερικές φορές πειρετικά. Μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το βιβλίο ειδικά υπήρξε εβδομάδα που έγραψα 2 και 3 κεφάλαια. Που δεν είναι λίγο, για όσους είναι ομότεχνοι και ξέρουν, δεν είναι λίγο. Και βέβαια τέλειωσε αυτό το βιβλίο που είναι περίπου 450 σελίδες, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Τέλειωσε σε 9 μήνες γράφτηκε. Όπως και η πλατεία έχει γραφεί σε 1 χρόνο ακριβώς. Δηλαδή, όταν αρχίζω να γράφω δεν σταματάω. Μπορεί βέβαια μια-δυο μέρες, για πολλούς και διάφορους λόγους, να μην γράψω. Αλλά γράφω συνεχώς. Και μερικές φορές μπορώ να πω πειρατικά. Δηλαδή βγαίνουν αυτά τα πράγματα και είναι και ένα μυστήριο, ένα γοητευτικό μυστήριο μπορώ να πω, και ίσως και η μεγαλύτερη χαρά του συγγραφέα, βγαίνουν μερικά πράγματα που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να σταματήσεις ή δεν πρέπει να σταματήσεις εκείνη την ώρα, γιατί πέραν του ότι θέλεις να τα πεις και να τα πεις έτσι όπως τα λες, υπάρχει κίνδυνος αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να σταματήσει, να παγώσει και δεν θες να το χάσεις. Επομένως, κύριε Μπακούλα, θα πρέπει να πιστεύετε στην έμπνευση. Σίγουρα πιστεύω στην έμπνευση, αλλά να πω κάτι, ότι η έμπνευση είναι ένας κόκκος, ο οποίος τελικά διωγγώνεται και βγαίνει ένα δέντρο, αν θέλετε. Δεν μπορεί να είναι ένας σπόρος από τον οποίο βγαίνει τελικά ένα μεγάλο δέντρο. Με την έννοια, το έχω πει κι άλλοτε, ότι εάν σας πούν τώρα, έχω μια έμπνευση, γράψτε την κάτω την έμπνευση, θα γράψεις μισή σελίδα. Δεν θα γράψεις 450, αλλά επάνω στη δουλειά και με μια αυτή τη μυστηριώδη και εγωιτευτική λειτουργία που είπα, που βγαίνουν από μέσα σου πράγματα που κι εσύ δεν τα ξέρεις και δεν τα φαντάζεις ή δεν τα περίμενες να βγουν, συνθέτεται τέλος αυτό το βιβλίο, το όποιο βιβλίο.